Πάμε να ακούσουμε τους γιατρούς, έτσι, και θα ξεκινήσουμε από τον καθηγητή Γουργουλιάνη, τον καθηγητή πνευμονολογίας. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Ποια είναι η κατάσταση στο Πανεπιστημιακό, που είναι και νοσοκομείο αναφοράς για την Θεσσαλία, γιατί βγήκε μια περίεργη φήμη που νομίζω ότι γρήγορα μαζεύτηκε, ότι θα έκλεινε το νοσοκομείο. Δεν ξέρω ποιοι την διακίνησαν αυτή την φήμη. Εγώ δεν την ξέρω αυτή τη φήμη. Κυκλοφόρησε για κάποιες ώρες χθες. Δεν την ξέρω, δεν την έχω ακούσει, και σκεφτείτε αν δεν την έχω ακούσει εγώ που ζω εκεί μέσα. Εντάξει. Δεν έχει μα, να σας πω, αυτά δεν λέγονται μέσα, αυτά λέγονται παρά έξω, γιατί κάτι εξυπηρετούσε αυτή η φήμη. Το κακό είναι ότι παρά έξω κινδυνεύουμε να κολλήσουμε στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις από τον κοροναϊό, και στο νοσοκομείο όσοι μπαίνουν είναι ελεγμένοι, όπως ξέρετε. Άρα κάπως έτσι φαίνεται να είναι και αυτή η φήμη. Μάλιστα. Με ρωτήσατε τώρα για το τι γίνεται. Αυτό που γίνεται είναι ότι ευτυχώς άκουσε ο κόσμος την έκκληση και δεν έρχεται στο νοσοκομείο για απλά περιστατικά, για εύκολα περιστατικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κατέκλυζαν τα επίγοντα δεν υπάρχουν πια. Επομένως, έχει μετακινηθεί ένας κόσμος κατ' εφαρμογή των εντολών του ΕΟΔΗ προς τα λοιμώδη. Επομένως, έρχονται άρρωστοι οι οποίοι έχουν κάποια πιθανότητα, όχι πολύ σημαντική, αλλά έχουν μια βαριά λίμωξη από το αναπνευστικό τους. Εκεί τους υποδέχονται πραγματικοί στρατιώτες και πρέπει να ευχαριστήσει αυτούς τους ανθρώπους. Κανένας, ακόμα και εγώ που δεν είμαι σε εκείνη τη γραμμή συχνά, στην πρώτη γραμμή, είναι νέοι γιατροί με πολύ μεγάλο κέφι, λοιμοξιολόγοι, πνευμονολόγοι, εντατικολόγοι, αν χρειαστεί, οι οποίοι υποδέχονται αυτούς. Εγώ, ξέρετε, έχω την τιμή, μετρούσα τώρα καθώς ερχόμουν, από τους 6-7, τουλάχιστον οι 5 να είναι μαθητές μου, και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Επομένως, έρχονται εκεί, μπαίνουν στο θάλαμο, γίνεται ένα καλό λήψη ιστορικού και από εκεί και πέρα η λήψη δείγματος για να μάθουμε αν αυτοί οι άνθρωποι είναι. Λοιπόν, για ελάτε τώρα να το δούμε αυτό, διότι έχουμε την εξής παραδοξότητα. Και αν δεν αποκτήσει έναν άλλο ρυθμό, θα είναι δώρο-άδωρο. Έχουμε δηλαδή σε θάλαμο αρνητικής πίεσης δύο περιστατικά από το Σάββατο, και μάλιστα νέοι άνθρωποι, ένας 40 κάτι και ένας 22. Και ακόμη δεν έχουμε αποτελέσματα σήμερα, Τρίτη μεσημέρι. Αυτοί όμως οι άνθρωποι, αν πραγματικά δεν έχουν κορονοϊό, που τους το ευχόμαστε, κρατούν δύο κρεβάτια που είναι πολύτιμα και τα στερούν από ανθρώπους που μπορεί να έχουν προσβληθεί από κορονοϊό. Γιατί δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη απόσταση από τη λήψη του επιχρήσματος μέχρι το τελικό αποτέλεσμα? Να σας πω. Γιατί αν πάμε με αυτούς τους αργούς ρυθμούς, καταλαβαίνετε αυτό που μόλις περιέγραψε, ότι θα διωγγωθεί η αναμονή. Προς το παρόν, κύριε Πολύς, δεν το στερούν από κανένα το κρεβάτι, αλλά οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν καλύτερα αν ανεβούν στο τμήμα, στην πνευμονολογική κλινική, όπου εκεί υπάρχει εμπειρία, και θα είναι καλύτερα για αυτούς. Εφόσον και εμείς, ξέρετε, αν έχετε εσείς μια φορά άγχος, εμείς έχουμε πολλαπλάσιο άγχος να τελειώνουμε. Είναι βέβαιο, την εξέταση έτσι. Απλώς λέω τι λέει και η κοινή λογική. Το καταλαβαίνω. Αλλά κοιτάξτε τι έχει γίνει αυτόν τον καιρό. Αυτόν τον καιρό έχει φορτωθεί το σύστημα από ανθρώπους που κάνουν. Θέλουν να μάθουν αν έχουν κοροναϊό. Πρέπει να σας πω ότι πολλοί είναι και επαγγελματίες υγείας. Και βλέπω και δηλώσεις ανθρώπων που λέει εξετάστηκα και δεν βρέθηκα. Οι ενδείξεις είναι καθορισμένες. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας. Αν φορτώσουμε το σύστημα με την περιέργειά μας για να δούμε αν έχουμε εκτεθεί στον κοροναϊό, καταλαβαίνετε ότι θα φτάσουμε εδώ πέρα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι λόγω των πολλών εξετάσεων, τα αναλώσιμα έχουν εξαντληθεί σε πανελλήνιο επίπεδο. Επομένως, όταν προσέρχονται πολλοί άνθρωποι και χωρίς λόγο και ζητάνε να κάνουν εξετάσεις, αυτό θα φορτώσει πάρα πολύ, θα εξαντληθούν τα αναλώσιμα και εκεί οφείλεται η καθυστέρηση. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι την Κυριακή έγινε μια σύσκεψη με την ευθύνη του διοικητή του νοσοκομείου και η πρώτη προτεραιότητα και η δικιά μας απέτηση, δηλαδή των κλινικών γιατρών, είναι να έχουμε γρήγορα το αποτέλεσμα και να διακινούνται οι άρρωστοι προς τις κλινικές και αυτοί που έχουν πρόβλημα, πραγματικά έχουν εκτεθεί, έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό, να μείνουν εκεί πέρα. Τώρα, πίστηκε ο κόσμος για ψήλου πίδημα να μην χτυπάει την πόρτα του νοσοκομείου, να λέει έχω ύποπτα συμπτώματα, ανησυχώ, έχω παππού στο σπίτι, έχω παιδί, έχω τον, έχω τ' άλλο, σηκώνουμε το τηλέφωνο στο γνωστό να μπω εγώ, τα ξέρετε αυτά, έτσι, είναι ελληνικά και ειδικά στην περιφέρεια είναι και πιο συχνά, γιατί είναι και άλλες οι ανθρώπινες σχέσεις. Φαντάζομαι το κινητό σας θα έχει κάμποσες τέτοιες κλίσεις. Ναι, χθες μέτρησα πάνω από 100 τηλεφωνήματα στο κινητό, εξάντλησα το Bluetooth μου ταχύτατα μέχρι το μεσημέρι. Άρα ο κόσμος έχει θορυβηθεί πάρα πολύ και ανησυχεί. Μερικοί έχουν πρόσβαση και μπορούν να μιλήσουν με κάποιον από τους γιατρούς τους και καθησυχάζονται ή τους κατευθύνουν εκεί. Στο ΕΟΔΗ, λόγω των πολλών κλίσεων, όλοι δηλώνουν δυσκολία στο να καταφέρουν να μιλήσουν. Κάποιοι φτάνουν στο νοσοκομείο.
εκεί, εάν έχουν κάποια συμπτώματα, όπως σας είπα, με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, πρέπει να υποβληθούν σε αυτή τη διαδικασία που σας περιγράφω τώρα. Θα σας έλεγα ότι είμαστε ακόμα στις πρώτες μέρες. Προς το παρόν, ξέρετε, τα δείγματα είναι πολύ λίγα θετικά, ευτυχώς. Σε αυτή τη φάση όμως πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το επόμενο σενάριο, δηλαδή οι ασθενείς που θα έρχονται να έχουν όλο και περισσότερο νοσήσει από τον κορονοϊό, και επομένως νομίζω ότι είναι μια καλή προετοιμασία αυτή για το μέλλον. Ας φροντίσουμε, και αυτό ξέρω ότι γίνεται και από την διοίκηση του νοσοκομείου, να έχουμε αναλώσιμα. Λοιπόν, επειδή ξέρω και τη δική σας αγάπη, την εκτίμηση και το σεβασμό για τους ιεράρχες, ξέρω όμως ότι αγαπάτε και την αλήθεια και έχει ακρίβεια και όχι υπεκφυγές ο λόγος σας. Τι συνέβη εκεί, γιατί και η Εκκλησία έτσι κι αλλιώς δεν υπήρξε τολμηρή χθες με τις αποφάσεις, ανάγκασε την πολιτεία δηλαδή να πει πως έχουμε το κλείσιμο των εκκλησιών, αλλά κάποιοι εκτιμούν, και δεν είναι μόνο η πολιτική για να γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση, το λέω γιατί είχαμε μια τέτοια ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι αυτές οι δύο Κυριακές που προηγήθηκαν, που είχαμε πραγματικά μεγάλη συνάθρηση στις εκκλησίες, ήταν κρίσιμες και ίσως αλλάξουν την προσπάθεια που γίνεται, δηλαδή να δούμε ξαφνικά κρούσματα από αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε, κύριε Πολύζο, θα σας πω καταρχήν ότι τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά σωστά και θα έλεγα ότι τα πήρε πάρα πολύ έγκαιρα. Έχουμε εμπειρίες από την πανδημία του 1918 σε δύο πολιτείες των ΗΠΑ, η μία που πήρε μέτρα και η άλλη που δεν πήρε, θρύνησε περισσότερους θανάτους αυτή που δεν πήρε μέτρα και κυρίως σε νεότερους ανθρώπους, δηλαδή 40-50 άριδες. Τώρα, αν με ρωτάτε αν έπρεπε να πάρει γρηγορότερα τα μέτρα, θα σας θυμίζω, υπάρχει ένας δείκτης, δεν θέλω να σας μπλέξω όμως με ιατρικά δεδομένα, που ενώ ας πούμε στο δείκτη αυτό η Ελλάδα τον πήρε στο 1, η Ιταλία τον πήρε στο 20, στο 21, δηλαδή καθυστέρησε πάρα πολύ, αν θέλουμε να μιλάμε γι' αυτό. Αυτό είναι και μια παραδοχή πια της ίδιας της πολιτείας στην Ιταλία. Άρα δηλαδή θα σας έλεγα, κύριε Πολύζο, ότι η Ελλάδα το πήρε όταν είχαμε ένα νεκρό, τη μέρα που είχαμε ένα νεκρό, δηλαδή πολύ έγκαιρα για αυτά τα μέτρα. Τώρα, αν με ρωτάτε τι συμμετοχή έχουν όλα αυτά, θα σας έλεγα ότι το να είναι εκτεθειμένος, θυμίζω τα δύο περιστατικά που απασχολούν και τον τύπο και την τηλεόραση και το ίντερνετ, το διαδίκτυο, είναι η παρέα που πήγε στους Αγίους Τόπους και κολλήσαν όλοι μεταξύ τους, άρα ο συγχρονισμός παίζει ρόλο, όπως και το μνημόσυνο στο χωριό της Κοζάνης, αν δεν κάνω λάθος, που πάλι αυτά τα δύο που έχουν μπει σε καραντίνα τα χωριά. Ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά είναι ένας δείκτης, γιατί εμείς μαθαίνουμε από την ιστορία της Κίνας, τι έγινε στην Κίνα, τώρα μαθαίνουμε από την Ιταλία, άρα ας δούμε και τη δικιά μας ιστορία. Άρα οι άνθρωποι όταν συνοθρίζονται σε μικρό χώρο έχουν πολλές πιθανότητες να μολυνθούν. Άρα θα σας έλεγα ότι είναι προφανές ότι δεν πρέπει ακόμα, μπορεί κάποιος να πάει να ανάψει ένα κεράκι, αυτό το καταλαβαίνω και το επικροτώ κιόλας, αλλά το να βρεθούν πολλοί άνθρωποι μαζί και μάλιστα αυτής της ηλικίας που είναι ευαίσθητης ηλικίας σε ένα χώρο. Τώρα, τι έγινε τις προηγούμενες δύο Κυριακές, έγινε. Από εδώ και πέρα όμως, από τη στιγμή που έχουμε τέτοια εγώ μέτρα. Θέλω να καταλάβω, γιατί προφανώς είναι άνθρωποι του κόσμου, τα παρακολουθούν όλα αυτά, τα αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ενημερώνονταν από τους γιατρούς, αλλά εγκλωβίστηκαν σε ένα τυπικό που έχει η Εκκλησία. Αυτό τους εμπόδισε να πάρουν γρήγορα απόφαση, που δεν την πήραν και όπως θα την ήθελε η πολιτεία. Γι' αυτό και όπως είπαμε, την παρέβλεψε ο Πρωθυπουργός και είχαμε την κοινή υπουργική απόφαση σήμερα που κλείνει τις εκκλησίες. Κύριε Πολύζο, αν μου επιτρέπετε, εγώ από την Εκκλησία μάλλον μια τέτοια απόφαση θα περίμενα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που πιστεύουν κάπως έτσι πρέπει να λειτουργούν, και πολύ περισσότερο πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός έκανε εξαιρετικά καλά τη δουλειά του, κατά τη γνώμη μου, και πήρε αυτή την απόφαση που φαίνεται να είναι κόντρα στην Εκκλησία, αλλά πιστέψτε με, προστατεύει το δημόσιο καλό, το δημόσιο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι πολλά τα μηνύματα που παίρνουμε. Θέλω να δούμε μαζί ένα. Λέει, σήμερα ήμουν μάρτυρας του εξής περιστατικού. Πλανόδιος ο Ποροπόλης, μεγάλης ηλικίας, χωρίς γάντια, κάπνιζε με το ένα χέρι και μετά όλο έπιανε χρήματα και έβαζε ντομάτες και φρούτα. Ο κόσμος πολλής, χωρίς προφυλάξεις, έκανα την παρατήρησή μου και με έβρισαν όλοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πού απευθυνόμαστε, παρακαλώ πολύ? Τι να πω, ο κόσμος φαίνεται δεν έχει καταλάβει τίποτε. Κοιτάξτε κύριε Πολύζο, και εγώ είμαι μάρτυρας περιστατικών που καπνίζει στο αυτοκίνητο κάποιος και βγάζει τη μάσκα του για να καπνίσει. Έχετε δει τέτοιο σκηνικό? Έχω δει σκηνικό. Έχω δει ανθρώπους με τα γάντια που φοράνε, που τα έχουν βάλει το πρωί μέχρι το βράδυ να ξύρουν και να τα βάζουν στη μύτη τους και στο στόμα τους. Τα έχω δει όλα αυτά. Άρα θέλω να πω ότι
πού να απευθύνεται. Φαντάζομαι ότι δεν μπορώ να του πω να πάει στην αστυνομία ή σε μένα, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνει κάτι. Απλώς αυτό που πιστεύω. Καλά, είναι έτσι ότι... και αλλιώς δεν το λέει για το κάπνισμα σαν κάπνισμα, είναι όλο μαζί. Είναι ένα μπουκέτο, είναι μαζί. Είναι ένα μπουκέτο πολύ ανθυγιεινό. Δηλαδή σου λέει χωρίς γάντια, έπιανε τα κέρματα, έπιανε τα χρήματα, έβαζε τα φρούτα, τα λαχανικά. Κάποιος επιλέγει να φάει το φρούτο με τη φλούδα. Είναι ναι. Όλο μαζί ένα πολύ κακό κοκτέιλ, έτσι, συμπεριφοράς. Κοιτάξτε, όλα είναι πολύ κακό κοκτέιλ. Θα σας έλεγα ότι ακόμα χειρότερο είναι το να είμαστε κοντά, να είμαστε κάτω από 1,5 μέτρο, να είμαστε άρρωστοι και να βγαίνουμε έξω, να φτανιζόμαστε και να βήχουμε πάνω στους ανθρώπους μας. Αυτά είναι ακόμα χειρότερα. Χωρίς να παίρνουμε μέτρα, ας μείνουμε μέσα. Αυτό δηλαδή, οι οδηγίες είναι σοφές και πρέπει να τις τηρούμε. Επομένως, εκεί θα έλεγα. Δηλαδή, θυμίζω ότι αν βήξει κανένας ή αν φταρνιστεί, αυτά τα αεροσταγονίδια θα ταξιδεύσουν για κανένα δύο μέτρα. Άρα, αυτός που θα είναι μπροστά μας θα κινδυνεύει να κολλήσει από εμάς. Βέβαια, και όλα αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα, το καλαμάκι που βάζει ο άλλος τον καφέ χωρίς πλαστικό και το πιάνει με το χέρι του, τα έχω δει και εγώ, τα παρακολουθώ όλα αυτά. Ας γίνει μια ευκαιρία αυτή η πανδημία. Ξέρετε, τώρα όμως περάσαμε στο άλλο άκρο. Ξαφνικά απολυμμένουμε τα πάντα γύρω μας. Έτσι. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Θα σας έλεγα ότι γίνονται υπερβολές. Το βλέπω και εγώ. Βλέπω κυρίες που φοράν γάντια σορτή με το παντελόνι τους. Τέλος πάντων, ναι, το έχω δει και αυτό. Αλλά δεν με πειράζει πάρα πολύ, ξέρετε και αυτό. Ας το βάλουμε στις συνήθειές μας. Δεν είναι απαραίτητο να φοράει κανένας γάντια. Αν φοράει γάντια, πρέπει να τα αλλάζει συχνά. Αλλιώς γίνονται χέρι. Δηλαδή, αν φοράς γάντια και το. Είναι χέρι. Το ίδιο ισχύει και για τις μάσκες, που δεν πρέπει να φοράμε μάσκες μόνο αν είμαστε άρρωστοι, και όταν βάζουμε μάσκα πρέπει να αλλάζουμε κάθε μερικές ώρες. Αυτά τα έχουμε πει, αλλά καταλαβαίνετε, κανένας θέλει να αισθάνεται ασφαλής. Άλλος σηκώνει το πέτο του. Έχω δει ανθρώπους για να εμποδίζουν να μην κολλήσουν. Άλλος νομίζει με τη μάσκα μπορεί να βγαίνει και να είναι ασφαλής. Είναι όλα αυτά που λέμε. Αλλά αυτό που πρέπει να σας πω όμως, κύριε Πολίτη, βλέπω μια συμμόρφωση του κόσμου. Δηλαδή, σήμερα φεύγοντας από το νοσοκομείο, παρόλο που τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά, είδα λίγο κόσμο να κυκλοφορεί. Έβγαλα μια φωτογραφία από την πλατεία ταχυδρομείου, ήταν έρημη. Άρα βλέπω κάτι να γίνεται. Και είμαι πραγματικά... Κάτι γίνεται, λέτε. Κάτι γίνεται. Και λοιπόν, θα περιμένουμε μερικές μέρες για να δούμε την επιτυχία των μέτρων. Εκτιμώ ότι αυτό θα γίνει σε κανένα δύο εβδομάδες. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Μια και γίνεται συζήτηση για τις μάσκες και την έλλειψη που υπάρχει στην αγορά. Αυτές που χρησιμοποιείτε εσείς στα χειρουργεία, αν κάποιος την φτιάξει μόνος του στο σπίτι, πάρει δύο κομμάτια καθαρού υφάσματος, τη ράψει και την εφαρμόσει, προσφέρει προστασία αυτό? Κοιτάξτε, προσφέρει κάποια προστασία, δεν είμαι ο ειδικός για να σας απαντήσω σε αυτό, αλλά πρέπει να σας πω ότι διάβαζα προχθές μια μελέτη για γιατρούς που κάνουν επεμβάσεις όπως βροχοσκόπηση, παραδείγματος χάρη, και αντί για μάσκα, επειδή δεν βρήκανε, και αυτή είναι εμπειρία από την Κίνα, δεν βρήκανε μάσκες χειρουργικές, χρησιμοποίησαν αυτές τις απλές πράσινες μάσκες. Είχαν την ίδια προφύλαξη. Δεν βρέθηκε δηλαδή αυτή που ήταν το ίδιο, δεν είχαν κολλήσει από τη γρήπη. Άρα έχουμε και τέτοια δεδομένα. Άρα κάποιος που είναι απελπισμένος γιατί δεν βρίσκει στο εμπόριο μάσκα, μπορεί να καταφύγει σε κάτι τέτοιο, να ράψει στο σπίτι του μία μάσκα υφασμάτινη. Να, θα έλεγα όταν κάθεται σπίτι αρκετές ώρες θα μπορεί να το κάνει και αυτό, αλλά να μείνει σπίτι του, αυτό θα σας έλεγα. Ναι, έλατε. Λοιπόν, είναι πολλοί συνάδελφοί σας, δεν ξέρω αν ανήκετε σε αυτούς, που όλο το προηγούμενο διάστημα, όχι στην περίπτωση ενός τόσο θανατηφόρου ιού, λένε ότι εντάξει, μην τρελαινόμαστε και με ένα αποστηρωμένο περιβάλλον. Δηλαδή, καλό είναι και τα παιδιά μας και εμείς να πάρουμε και κάποια μικρόβια, να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας. Αυτό ίσχυε μέχρι τώρα και από εδώ και πέρα σταματά να ισχύει, γιατί υπάρχει... Όχι, κύριε Πολίζο. Μάλιστα, εγώ ξέρετε, δεν χρησιμοποιώ τον όρο θανατηφόρος ιός, γιατί δεν είναι θανατηφόρος ιός. Είναι ένας ιός που μεταδίδεται πάρα πολύ. Για να μην κουράζω εσάς και τους τηλεθεατές σας πολύ, θα σας πω μόνο ότι θυμηθείτε τι γίνεται στην Αγγλία τώρα, δείτε, που δεν παίρνουν τις ουσιαστικά μέτρα. Θα πάμε και σε αυτό, γιατί υποχώρησε από το μοντέλο που είχε επιλέξει αρχικά ο Τζόνσον. Άρα, λοιπόν, να σας απαντήσω. Όχι, λέω, αυτό ίσχυε μέχρι την εμφάνιση του COVID-19. Δεν πειράζει και να είμαστε εκτεθειμένοι. Κοιτάξτε. Δεν ίσχυε, γιατί είναι ένας ιός που δεν είναι πολύ θανατηφόρος, αυτό είναι αλήθεια, αλλά είναι πολύ μεταδοτικός. Επομένως, αν πολλαπλασιαστεί... Όχι, το λέω για όλους τους άλλους ιούς. Δηλαδή, λένε οι άνθρωποι της υπαίθρου, δεν μπαίνουν και πολύ καλά. Εκεί που κάνουν μια αγροτική εργασία, μπορούμε το ίδιο χέρι να πάρουν το ψωμί τους, να κολατσίσουν και πάει λέγοντας. Δεν το λέω σε σχέση με αυτόν τον ιό. Αυτό δημιουργούσε μέχρι τώρα μια άμυνα στον οργανισμό.
Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν παίζοντας στα χωράφια και πιάνοντας χώμα, ότι βοηθάνε το ανασυλλογικό του σύστημα. Μάλιστα. Αλλά δεν υπάρχει καμιά θεωρία όταν έχουμε πανδημία να πάμε απροστάτευτοι. Προφανέστατα. Στην πανδημία. Έτσι, δεν είναι, προφανέστατα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Βεβαίως σήμερα η αναδίπλωση του Τζόνσον δείχνει ότι ήταν ένα πολύ κακό μοντέλο αυτό που είχαν επιλέξει στη Μεγάλη Βρετανία, να αφήσουν τους πάντες να νοσήσουν για να, δεν ξέρω, για να συμβεί τι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή είναι μια επιλογή των βορείων χωρών της Ευρώπης, οι οποίοι λένε έχουμε τους ηλικιωμένους ανθρώπους τους οίκους ευγυρίας κλεισμένους, άρα θα εμποδίσουμε τις επισκέψεις εκεί πέρα, γιατί αυτοί κινδυνεύουν. Οι υπόλοιποι θα κυκλοφορήσουμε και θα νοσήσουμε. Θα σχηματιστεί αυτό που λέμε σε εισαγωγικά νοσία γέλης, δηλαδή όλοι θα εκτεθούμε, θα κολλήσουμε, το ιός δεν θα βρίσκει χώρο να πάει. Άρα και οι παππούδες θα είναι καλά και εμείς θα περάσουμε στο πόδι αυτή την ιστορία και όλα θα είναι εντάξει. Πρέπει να σας πω όμως, άρχισα να το λέω πριν, ότι αυτό το μοντέλο έχασε όταν εφαρμόστηκε σε προηγούμενα χρόνια στην πανδημία της γρίπης το 2018. Έχασε πολλούς ανθρώπους που ήταν νέοι, 30-40. Δηλαδή δεν πεθαίνουν, σπάνια πεθαίνουν, αλλά είναι πάρα πολλοί που νόσησαν. Άρα κάποιοι από αυτούς ήταν αδύναμα και ανίσχυροι και πεθάνανε. Αυτό το μοντέλο, το μόνο που έχει, κύριε Πολύζο, είναι ότι τελειώνει γρηγορότερα η πανδημία, γιατί εξαντλεί ή σκοτώνει τους μεγάλους ή μολύνονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτό έχει ξεπεραστεί όμως από την ιστορία και αυτό που ισχύει τώρα είναι αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, παρακαλάμε δηλαδή να μείνουν όλοι στο σπίτι, να περάσουν 2 εβδομάδες έτσι. Μπορεί και περισσότερες, είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί περισσότερες. Άρα δεν πηγαίνει πολύ στην κοινότητα ο ιός. Προστατεύουμε τους μεγάλους ανθρώπους γιατί δεν τους βλέπουμε, που στην Ελλάδα, κύριε Πολύζο, τους έχουμε στο σπίτι, δεν τους έχουμε στους οίκους εμπειρίας. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι. Και από εκεί και πέρα. Μαζί με τα παιδιά, δηλαδή είναι τρεις γενιές. Μα έτσι συνέβη και στην Ιταλία, γιατί και στην Ιταλία είναι ίδιο το μοντέλο της οικογένειας. Είναι και οι τρεις γενιές. Σε πολλά σπίτια, δεν λέω σε όλα. Άρα εμποδίζουμε τη μεταδοτικότητα, έχουμε λιγότερα κρούσματα, επομένως από τα λιγότερα κρούσματα έχουμε λιγότερους θανάτους και αυτό σέρνεται λίγο παραπάνω, μετά έρχεται ο καλός καιρός, το σύστημα υγείας βελτιώνεται, δηλαδή ετοιμάζεται για όλα αυτά, άκουσα αυτά που είπατε με τον Περιφερειάρχη. Να σας πω ένα παράδειγμα δικό μας. Εμείς έχουμε, ξέρετε, μια πρωτοβουλία εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτά που λέμε μη επεμβατικό αερισμό, μερικές μηχανές που χρησιμοποιούνται σαν αναπνευστήρες πριν ο άρρωστος φτάσει να διασωληνωθεί να μπει στη μονάδα. Το νοσοκομείο μπορεί να αγοράσει 3, 4, 5. Εμείς έχουμε κάνει 6 τα τελευταία χρόνια και έχουμε περίπου 30 από ασθενείς που έχουν χαθεί, έχουν πεθάνει και οι συγκινήσεις τα έχουν φέρει. Έχουμε επισκευάσει λοιπόν όλες αυτές τις συσκευές και είμαστε έτοιμοι τώρα με 30 τέτοιες περίπου για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι τέτοιες προετοιμασίες έχουν γίνει προφανώς οργανωμένα από το νοσοκομείο, το βλέπω κάθε μέρα, αλλά και εμείς σε μικρή κλίμακα μιας κλινικής, των επιγόντων περιστατικών, έχουν γίνει τέτοιες προετοιμασίες. Επομένως, θα έρθουν λιγότερα περιστατικά και εμείς θα είμαστε ακόμα περισσότερο προετοιμασμένοι. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά. Εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ θα είμαστε καλά. Για να τα λέμε. Γεια σας.